Είμαστε εδώ λοιπόν με την Αλίκη Ιωάννα Παπαπέτρου και τη Μαρία Φραγκιά. Πώς ήρθε, παιδιά, αυτή η υπέροχη ιδέα για την ταινία που έχει... ο τίτλος σε ποια γλώσσα είναι? Είναι λατινικά. Λατινικά. De jure de facto. Δηλαδή από το δίκαιο των πραγμάτων, από το δίκαιο του νόμου και από το δίκαιο των πραγμάτων. Η γενιά των 60. Ναι, πώς ήρθε η ιδέα. Ξεπήδησε με αφορμή τη συμμετοχή μου σε έναν διαγωνισμό μονολόγου της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδας. Οπότε, αν κάθισα να γράψω, ξαφνικά πέρασε όλη η ζωή μου μπροστά από τα μάτια. Το editing, βάλτε κανένα bloomer ωραίο τέτοιο, έτσι να γίνει η μανουρίτσα, έτσι, να το ναι. Βάλουμε social media. Δεν έβαλα και το μαύρο γυαλί, δεν μπορούμε να σου πω. Ξεκινάμε από χούντα, για να καταλήξουμε social media. Αυτά τα 50 χρόνια ήταν 50 πολύ κρίσιμα χρόνια για όλη τη χώρα μου. Έτσι. Ναι. Ξεκινήσαμε από τη Χούντα, περάσαμε στο φιλελευθερισμό με τη μεταπολίτευση, στον τρίτο δρόμο για το σοσιαλισμό, είδαμε τον υπαρκτό σοσιαλισμό να καταραίει, βιώσαμε απίστευτα πράγματα ως γενιά και μας είχε μείνει το συναίσθημα ότι δεν τα καταφέραμε. Το μετέωρο βήμα του πλαρμού που λέμε. Πολλοί της γενιάς αυτής, εγώ θυμάμαι, το λέγανε κιόλας και από τότε το λέγανε, απλά πολλοί δεν τους ακούγανε, ότι παιδιά... Κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε. Έτσι, έτσι. Οπότε, επειδή είμαστε η γενιά η οποία ξεκίνησε από την Κυμωλία και το Μαυροπίνακα και παρέδωσε στην επόμενη τους υπολογιστές, δώσαμε μια μεγάλη μάχη. Είμαστε η γενιά γέφυρα ανάμεσα στον παλιό και τον νέο κόσμο και αυτό όλο ήθελα να το βγάλω από μέσα μου. Όχι σαν παράπονο, αλλά ούτε ως απολογία. Το πράγμα είναι πολύ ισορροπημένο το πώς βγάζεις αυτό το κατηγορό, αλλά και ταυτόχρονα βρίσκεις ότι σε κάποια σημεία δεν μπορεί να ήμασταν και σε όλα λάθος. Δηλαδή, εντάξει, κάποια σίγουρα όλες οι γενιές είναι δεδομένο ότι θα κάνουν τα λάθη τους. Ναι. Μετά το μονόλογο, στην ταινία αυτό που θελήσαμε να κάνουμε είναι ότι ωραία το είπαμε, ωραία το είδαμε στην οικογένεια με τους φίλους μας, κάποια να το ξέρουν. Κάποιοι θα ταυτιστούν και πρέπει να το βγάλουμε λίγο παρά έξω. Οπότε ξεκινήσαμε να πούμε ότι κάνουμε μια ταινία κανονικής παραγωγής δικής μας, με στούντιο κτλ. Και στα μισά λέμε, οκ, okay, και την κάναμε. Και μετά τι. Και έτσι ήρθαν το φεστιβάλ. Και να πούμε ότι σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ, γιατί ήσασταν και το πρώτο φεστιβάλ που μας δεχτήκατε. Εμείς ευχαριστούμε, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι είναι περίεργος ο χάρτης αυτός που λέγεται φεστιβαλικός χάρτης στην Ελλάδα και παγκοσμίως, αλλά ως κινηματογραφιστής κι εγώ. Βέβαια, δεν αποφασίζω μόνο εγώ, γιατί υπάρχει μια κριτική επιτροπή, αλλά σίγουρα όταν θα δω μια ταινία που μου τραβήξει το ενδιαφέρον, θεωρώ δηλαδή ακόμα και σε ένα σφιχτό πρόγραμμα, απαράδεκτο τέτοιες ταινίες να μην μπαίνουν μέσα στα προγράμματα. Δηλαδή, είναι ταινίες που είναι πολλά να δώσουν και πάρα πολλά να πούνε. Και μ' άρεσε και όλη αυτή η προσέγγιση, η minimal θεατρική, δεν ξέρω ποιον ιδέα ήταν, δικιά σου που είσαι και... Εγώ είμαι αρχιτέκτονας, για το κοινό που μπορεί να μην ξέρει. Η αντίληψη του χώρου είναι κάτι που το ξέρουμε, το έχω διδαχτεί, το έχω από μικρή, οπότε προσπαθήσαμε μέσα από τα κάδρα, μέσα από τη σχέση μου με τη μητέρα μου, γιατί είμαστε μανακόρη, αυτό δεν ξέρω αν το είπαμε κιόλας, να βρούμε τις καλές γωνίες, να βρούμε τα σωστά φώτα, να συνεργαστούμε με την παραγωγή, δηλαδή να καταφέρουμε να δώσουμε το vintage και το νοσταλγικό, αλλά που δεν ανήκει όμως στο παρελθόν, δεν είναι κάτι που είναι σε ένα σεντούκι, στην ιστορία, κάτι το οποίο δεν σε αφορά. Και από ό,τι φαίνεται, καταφέραμε και κόσμος που δεν είναι στην γενιά του 60, ούτε στη δικιά μου εγώ με το 90. Και να γνωρίσει αυτή τη γενιά. Και να καταλάβει και λίγο πολύ, λίγο πάνω, λίγο κάτω, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, είτε τον εαυτό του, είτε κάποιον δικό του, και να καταλάβει ίσως 5 πράγματα. Για μας αυτό είναι το σημαντικό και γνωρίσαμε και υπέροχους ανθρώπους, είδαμε υπέροχες ταινίες. Νομίζω τα φεστιβάλ... Ήταν μια εκπληκτική εμπειρία όλο ναι. αυτό. Τα φεστιβάλ πρέπει να μείνουν, πρέπει να γίνονται θεσμοί, γιατί είναι μια ελευθερία της σκέψης, η οποία όταν είναι και αυτοχρηματοδοτούμενη και από εσάς που διοργανώνετε και από εμάς που... Δηλαδή είναι μεγάλη προσπάθεια. Ξέρω πολύ για να καλά πούμε και κάτι. Εγώ αυτό που είπες, Αλίκη μου, ότι είναι μια διαδικασία και το μετά. Δεν είναι μόνο ότι ολοκληρώνεις την ταινία, αντί και την έκανα. Η ζωή μετά. Πώς θα βρω το κοινό της. Δηλαδή, μια ταινία έχει κοινό. Εγώ πιστεύω ότι πάντα μια ταινία έχει κοινό. Ένα εργοτέχνης έχει ένα κοινό, αλλά. Πώς θα βρει. Πώς θα μπορέσεις να παντρέψεις. Μπράβο. Όμως, σε αυτήν εδώ την περίπτωση, δημιουργείτε κι εσείς μια γέφυρα. Γιατί υπάρχουν πολλά νέα παιδιά που πράγματα ακούγονται, αλλά υπάρχει αυτό που λέμε πράγματι το χάσμα των γενεών, που είναι κάτι το
αναγκαστικό, είναι ένας νόμος, θα υπάρξει ένα χάσμα, δεν έχουμε τις ίδιες εμπειρίες, δεν έχουμε τις ίδιες. Μάλιστα, όσο απομακρύνεται η γενιά, τόσο περισσότερο δημιουργείται αυτό και υπάρχει μια αντίληψη ότι έλα μωρέ, η γενιά των 60 ήταν αυτοί οι οποίοι, ξέρω εγώ, φταίνε για όλα σήμερα. Μάταλα, Κρήτη και τα σχετικά. Αλλά δεν ισχύει μόνο αυτό, ακόμα και αν ισχύει σε έναν βαθμό για κάποιους, και νομίζω ότι το δώσατε πάρα πολύ ισορροπημένα. Η Κριτική Επιτροπή λάτρεψε την ταινία. Θεωρώ ότι όχι μόνο θα παίξετε σε πολλά φεστιβάλ, εγώ περιμένω και βραβεία, παιδιά. Πολλά βραβεία. Εννοείται. Και στα επόμενά σου, Αλίκη, συνέχεια. Εντάξει, δεν είναι ότι δεν ετοιμάζουμε κάτι τώρα. Εντάξει, ετοιμάζουμε με αφορμή αυτό. Εγώ θέλω πάρα πολύ από την ψυχή μου να πω ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ελπιδοφόρο από όλους τους ανθρώπους που γνωρίσαμε πριν την ταινία, μετά την ταινία, κατά την παραγωγή, μετά από εδώ, από τα φεστιβάλ, όλα που αγαπούν το να εκφράζονται και δέχονται το να ακούς και τη γνώμη του. Ναι, γιατί ξέρεις και ο λόγος που κάνουμε ταινίες δεν διαφέρει από το λόγο τον οποίο, ας πούμε, ξεκινάει ένα φεστιβάλ να κάνει κάποιος, ότι θες να επικοινωνήσεις όχι μόνο τη δικιά σου τη σκέψη, γιατί πράγματι τέτοιες ταινίες θα μπορούσαμε όλοι μας να έχουμε κάνει, όπου βλέπεις μια ταινία και λες θα μπορούσε και εγώ να την είχα κάνει αυτή την ταινία, γιατί είναι πολύ παρόμοια αισθητική και τελικά θες να επικοινωνήσεις την ιδέα, ανεξάρτητα αν είναι κάποιου άλλου. Δηλαδή πραγματικά θέλω να μπορούσα να είχα περισσότερη δύναμη να επικοινωνώ ταινίες σαν τη δική σας, γιατί πραγματικά μέσα σε αυτό το χρόνο σέβεσαι τον θεατή, δηλαδή παίρνει πράγματα που δεν είναι όλα εύπεπτα, αλλά σαφέστατα είναι πράγματα που θα κάτι μετά θα του μείνει. Δεν μπορεί να μην του μείνει τίποτα. Τα φεστιβάλ, όπως και μερικές ακόμα πολιτιστικές δράσεις σε κάποιους άλλους χώρους, είναι η μοναδική ευκαιρία να ακούσεις και να πεις. Πολιτισμική συνύπαρξη, θα μπορούσε να το πει κάποιος. Γιατί κοίτα, πες ότι έχω μία καταπληκτική ιδέα που δεν μπορώ να την επικοινωνήσω σε κανέναν. Ναι. Τι όφελος έχει για μένα στους τέσσερις τείχους του σπιτιού μου? Κανένα, ούτε για μένα που την είχα. Μπράβο σου που το τόλμησες, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο πάντως. Δεν είναι πάντα εύκολο να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και βγήκε, είπε και την ηλικία της, εντάξει. Και αυτό, παιδιά, μια, που να το λέμε. Είναι και πανηγυρίζω. Είμαι ευτυχισμένη που την έχω. Και πρέπει να το πανηγυρίζεις, γιατί βγήκε μια ταινία που νομίζω ότι ούτε επαγγελματίες που χρόνια στο χώρο δεν μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Έτσι να λέμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ τιμητικό αυτό. Και στα επόμενα, και σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.